Μέσα σε βαριά ατμόσφαιρα, όλα τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας που εμπλέκονται στην υπόθεση διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών πήραν το δρόμο για τη φυλακή λίγο μετά τις 7 το βράδυ. Η τελική απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή στάθηκε κατά πέλτης για 5 από τους 8 κατηγορουμένους που απολογήθηκαν στη διάρκεια της σημερινής μαραθώνιας και εξαντλητικής διαδικασίας, η οποία ξεπέρασε σε διάρκεια τις 9 ώρες. Ο πατριάρχης της οικογένειας, που παρέμεινε καταζητούμενος επί 3-24 ώρα, παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης στις αρχές. Συνοδευόμενος από τον συνηγορό του Γιώργο Κοκοσάλη, πέρασε το κατόφλι της ασφάλειας, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Λίγη ώρα αργότερα πήρε το δρόμο για το δικαστικό μέγαρο προκειμένου να απολογηθεί, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε σχέση με το εμπόριο ναρκωτικών. Πράγματι, ο πατέρας, ο δεύτερος δηλαδή κατηγορούμενος, εμφανίστηκε σήμερα αυθορμήτως στις διοκτικές αρχές και συνελήφθη προκειμένου να απολογηθεί. Εξάλλου δεν γνωρίζει τίποτα σε σχέση με την υπόθεση, δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Σύμφωνα με το συνήγορο των βασικών κατηγορουμένων, η απόδοση των ευθυνών από κοινού στα μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων μετά την πολύμηνη και συστηματική έρευνα των διοκτικών αρχών, είναι εσφαλμένη. Ένας έκαστος θα αναλάβει τις ευθύνες που τους αντιστοιχούν. Όχι τσουβάλιασμα. Αυτό το τσουβάλιασμα δεν εξυπηρετεί κανέναν και, εν πάση περιπτώσει, αυτή η θολούρα που δημιουργήθηκε από το σχηματισμό της δικογραφίας, νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν. Θα τοποθετηθούν τα πραγματικά περιστατικά στη σωστή τους βάση, θα αναλάβει έκαστος τις ευθύνες που του αντιστοιχεί και όχι έτσι. Δεν θα ξεκληρίσουμε μια ολόκληρη οικογένεια, ξαδέρφια, πρωτοξαδέρφια, θείους, μπαρμπάδες, επειδή την χάνει απλά να είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή τα σπίτια μαζεμένα, αλίμονο. Στη διάρκεια της απολογίας του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος γιος φαίνεται ότι ανέλαβε την ευθύνη για τις κακουργηματικές πράξεις που αποδίδονται στα μέλη της οικογένειας, ανάμεσα στα οποία και ο 13χρονος αδελφός του, ο οποίος είχε αφαιθεί ελεύθερος την Παρασκευή. Νωρίτερα, ο ανήλικος είχε κληθεί να καταθέσει συμπληρωματικά, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών. Η εμπλοκή του, ωστόσο, στην υπόθεση επιβαρύνει τη θέση όλων των κατηγορουμένων. Η ποινική δίωξη για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών με τη μεταχείριση ανηλίκου στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης επισύει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης. Είμαστε έτοιμοι και αναμέναμε φυσικά την ποινική μεταχείριση κάποιων εκ των κατηγορουμένων. Όταν ομολογεί την κατοχή 330 γραμμάρια κοκαίνης, μονόδρομος είναι στο παρόν στάδιο η φυλάκιση. Όμως, να ξέρετε ότι στην πλειοψηφία τους αυτοί που ομολογούν είναι και άρρωστα παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς έχουν σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης. Παράλληλα, οι τρεις αλλοδαποί που είχαν συλληφθεί και φέρονται ως αγοραστές ναρκωτικών ουσιών αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αποδειχθεί ότι η παρουσία τους στο συγκεκριμένο χωριό ήταν προϊόν της επαγγελματικής σου δραστηριότητας.